Σε μια συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής που γίνεται σε βαρύ κλίμα, ο Φώτης Κουβέλης βρέθηκε αντιμέτωπος με την έντονη κριτική στελεχών του. Ανέλαβε την ευθύνη της εκλογικής ήττας και άφησε αιχμές κατά συντρόφων του για προσωπικές στρατηγικές. Σε εσάς, συντρόφισσες και σύντροφοι, προσφεύγω όπως οφείλω, όπως προβλέπουν οι καταστατικές μας αρχές και σας ζητώ να κρίνετε την παρουσία, τις πράξεις ή τις παραλήψεις μου. Ας βάλουμε το χέρι στην καρδιά. Ήμασταν όσο άξιζε σε αυτόν τον χώρο ενωμένοι. Ο κύριος Κουβέλης για πρώτη φορά έβαλε τώρα στο τραπέζι ανοιχτά θέμα συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μίλησε για τη δημιουργία ενός μεγάλου μπλοκ της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, που θα συμπεριλαμβάνει Πασόκ, Ελιά και Ποτάμι. Παράλληλα, απέκλεισε κάθε περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό το νέο μπλοκ εξουσίας συμπεριλαμβάνονται, κατά τη γνώμη μου, όλες οι δυνάμεις που κινούνται σε προοδευτική κατεύθυνση. Από τον χώρο της κεντροαριστεράς, από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και από τον χώρο της οικολογίας. Σε ένα τέτοιο μπλοκ εξουσίας, η κεντροαριστερά οφείλει να διαδραματίσει τον σημαίνοντα, τον κεντρικό ρόλο. Σε προσωπικό ύφος, ο Σπύρος Λυκούδης τον κατηγόρησε ότι δεν έκανε καμία αυτοκριτική για την εκλογική συντριβή. Επανέλαβε την πρότασή του για συγκρότηση ισχυρής κεντροαριστεράς και τόνισε ότι η τυχόν συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να εξεταστεί μετά. Η άποψη ότι φτιάχνεις ένα πολιτικό φορέα και δηλώνεις πριν καν τον γεννήσεις ποιον άλλο φορέα θα συμπληρώσεις, δεν είναι κακή πολιτική, είναι αστεία πολιτική. Εκτός αν αυτή η νέα στη σύλληψή της πλατφόρμα. Να δώσει λόγο όλη η ηγετική ομάδα της Δημοκρατικής Αριστεράς, ζήτησε ο Γιάννης Πανούσης και έθεσε ξανά θέμα ηγεσίας. Ποιος θέλει να φύγει ο Φώτης? Ποιος θέλει να φύγει ο Φώτης, πείτε μου? Αλλά άλλο αυτό και άλλο η αριστερά να λέει ότι χωρίς το Φώτη δεν υπάρχουν. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αν θεωρείτε ότι είμαστε το κόμμα του Φώτη, τότε να μην ασχολούμαστε με τίποτα. Εξαιρετικά αιχμηρός και ο Γιώργος Κυρίτσης, ο οποίος κατήγγειλε κλειστές ομάδες και παρεούλες στη Δημοκρατική Αριστερά. Μια κλειστή ομάδα γύρω από τον πρόεδρο έπαιρνε αποφάσεις. Χωρίς διάλογο. Πέταξαν εντελώς απ' έξω τους βουλευτές. Όποιος εξέφραζε αντίθετη άποψη ήταν εσωτερικός εχθρός. Πειρά κατά της ηγεσίας της Δημοκρατικής Αριστεράς και στελεχών της εξαπέλυσε, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Α, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Βασίλης Οικονόμου, με φόντο το φλερ της Αγίου Κωνσταντίνου με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κυνηγάω υπουργικούς στόχους. Θέλω να ελπίζω ότι κάποιοι τύποι δεν θα κυνηγάνε και αυτοί ανάλογες καρέκλες. Είναι εκεί πέρα διάφοροι οι οποίοι. Υπάρχουν κάποιοι στη Δημάρ σήμερα που. Ήταν αυτοί που θριαμβολογούσαν για τον Σαμαρά και θριαμβολογούν σήμερα για τον Τσίπρα. Την ίδια ώρα, δύο στελέχοι που βρίσκονται κοντά στο Φώτη Κουβέλη, η Ασημίνα Ξηρωτήρη και ο Γιάννης Αμυρίδης, ζήτησαν στις τοποθετήσεις τους να μην συμπράξει η Δημοκρατική Αριστερά στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και η χώρα να οδηγηθεί σε εθνικές εκλογές. Εγώ, Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα ψηφίσω μόνο μετά τις εθνικές εκλογές. Μπορούμε να ψηφίσουμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά μετά από εκλογές. Να το ξεχάσω. Πρέπει να δηλωθεί. Τις εργασίες τώρα, κύριε κύριοι, της Κεντρικής Επιτροπής, της Συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ, παρακολουθεί Έφη Μπαρμπάτση. Συνδόμαστε μαζί της. Έφη, να σου εκθέσω το ερώτημα. Ποιοι τελικά και πότε θα αποφασίσουν για το αν θα γίνει αποδεκτή η παρέτηση του κ. Κουβέλη? Επειδή, Νίκο, πολλοί θα περίμεναν να δοθεί αυτή η απάντηση που λες και εσύ, δηλαδή η απάντηση για το αν θα γίνει δεκτή η παραίτηση του Φώτη Κουβέλη ή όχι αύριο, αυτό που μας απαντούν στελέχοι που βρίσκονται τόσο κοντά στον πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς, όχι από τη μειοψηφία, είναι ότι παραμένει άγνωστο. Έτσι, το τοπίο είναι θολό για το αν θα στηθεί κάποια κάλπη για να αποφασίσουν, όλα αυτά θα κριθούν από το κλίμα και τις ισορροπίες που θα υπάρξουν στις ομιλίες των στελεχών στην Κεντρική Επιτροπή. Το μόνο σίγουρο όμως, το πιο πιθανό σενάριο είναι η Κεντρική Επιτροπή να δηλώσει αναρμόδια για να δεκτεί την παρέτηση του Φώτη. Τότε ποιο είναι το αρμόδιο όργανο το οποίο θα κρίνει αν αποδέχεται την παρέτηση του αρχηγού του κόμματος? Η Κεντρική Επιτροπή είναι, θα λέγαμε, το πρώτο στάδιο. Θα μπορούσε να κάνει μια εισήγηση, μια γνωμοδότηση, κάτι που ακόμη και τώρα δεν ξέρουμε αν θα γίνει, δεν έχουν αποφασίσει ακόμη αν θα γίνει. Αυτό που πρέπει να συμβεί, αυτό πρέπει να γίνει, ότι εφόσον από συνέδριο έχει εκλεγεί ο κύριος Κουβέλης, αυτό πρέπει να αποφασίσει. Όμως οι σύνεδροι αύριο θα αποφασίσουν πότε θα γίνει αυτό το συνέδριο και τι μορφή θα έχει. Δηλαδή, αν θα είναι ένα εκλογικό συνέδριο, θα λέγαμε, αν δηλαδή θα εκλεχθεί. Μου θυμίζει λίγο φορολογικό νομοσχέδιο αυτό το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή, αρκετή γραφειοκρατία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Όταν έχουμε νεότερα για το πότε και ποιοι βεβαίως θα αποφανθούν για το αν θα γίνει δεκτή η παρέτηση του κ. Κουβέλη, θα σας ενημερώσουμε. Δείτε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο.